Με αδιάκοπους ρυθμούς, η Κρήτη πληρώνει βαρύ φόρο στην άσφαλτο που βάφτηκε με αίμα 4 φορές το τελευταίο 24ωρο και απολογισμό 7 σοβαρά τραυματίες. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου, επιβάτες δικύκλου βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη εμόφυρτη στο οδόστρωμα, στην οδό Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Διερχόμενος οδηγός, αφού στάθμευσε καταλαμβάνοντας σχεδόν το μισό ρεύμα κυκλοφορίας, άνοιξε την πόρτα με συνέπεια το μηχανάκι με τους δύο νεαρούς να προσκρούσει πάνω της. Από τη μια στιγμή στην άλλη μπορείς να χάσεις τα πάντα. Οι αναβάτες 29 και 31 ετών αντίστοιχα εξφενδονίστηκαν ο ένας στο οδόστρωμα και ο άλλος στις ρόδες του αυτοκινήτου που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα. Βλέπω ότι ο άλλος ανοίγει την πόρτα, πέφτουν με κανένα στην πόρτα και πέφτουν απάνω μου κατευθείαν. Δύο παιδιά. Αλλά ο ένας από τη φόρα μπήκε σε κάτω λίγο από το αμάξι. Άφωνοι και σοκαρισμένοι οι περίοικοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πως από τη μία στιγμή στην άλλη ο 29χρονος βρέθηκε να παλεύει για τη ζωή του έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ακούσαμε το μπαμ. Βγαίνω μέσα, βλέπω με τα παιδιά το ένα κάτω και οι δύο κάτω. Ο ένας ήταν σε... Είμαι λιπόθυμος κάτω, ούτε κινιόταν ούτε τίποτα. Το άλλο παιδί σηκώθηκε, έλεγε ότι άνοιξε την πόρτα και έπεσε πάνω του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται από χθες 25χρονος δικυκλιστής από το Ηράκλειο που έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα στην οδό Κωνσταντινίδη. Παντού αναπτύσσουν ταχύτητες και ειδικά στο δρόμο Ειρήνης Εφηλίας, όπως το έλεγα και στο θανατηφόρο που γίνεται πριν μια εβδομάδα. Έτσι, τι παίζεται εδώ, τρέχουν. Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, η πυροσβεστική υπηρεσία έδωσε μάχη για τον απεγκλωβισμό 4 τραυματιών σε τροχαία ατυχήματα στα Χανιά και το Λασίθι. Το πρώτο στο βόρειο δικό άξονα, στο ύψος του Βλητέ, με θύματα 3 άνδρες, ενώ επιχείρηση στήθηκε και για τον απεγκλωβισμό 24χρονης από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου της στην περιοχή της Ιτίας. Ο ρυθμός με τον οποίο καταγράφονται τα θανατηφόρα τροχαία από την έλευση του νέου έτους είναι ηλιγκιώδης, με την Κρήτη να θρυνεί ήδη 9 νεκρούς. Ναι, το κάνω δικό μου διότι ο μπαμπάς μου, εντάξει, μου λείπει πάρα πολύ. Έχασα τον πατέρα μου σε τροχαίο πριν 14 χρόνια. Ήμουν 4 χρονών και ο αδερφός μου 17 ημερών δεν γνώρισε τον μπαμπά μας, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς και τις απώλειες. Άνθρωποι που αφήνουν πίσω τους οικογένειες να θρυνούν και αναζητούν απάντηση στο αμήλικτο γιατί. Πιο απαξιωτικό στην ανθρώπινη ζωή το να εγκαταλείψεις άνθρωπο χτυπημένο ή πεθαμένο στο δρόμο, νομίζω ότι δεν υπάρχει. Η εξομολόγηση της 18χρονης σήμερα Αθηνάς είναι συγκλονιστική. Ενώνει τις δυνάμεις της και τη φωνή της με τους υπόλοιπους εθελοντές για να μην χαθούν άλλες ζωές όπως εκείνη του πατέρα της. Θέλω να κάνω ό,τι μπορώ, πραγματικά ό,τι μπορώ και να προσφέρω ό,τι μπορώ μέσα από τη δική μου ψυχή και να δώσω στον κόσμο να καταλάβει πόσο άδικο είναι να χάνονται οι άνθρωποι στον δρόμο και να μην γνωρίζουν τα παιδιά τους. Ο μπαμπάς μου δεν πρόλαβε να δει τον αδερφό μου να τον χαρεί, ούτε και εμένα φυσικά, γιατί ήμουν 4 χρονών. Μπορώ να δεχτώ ότι η παράσυρση ήταν ατύχημα, αλλά η εγκατάλειψη έγινε συνειδητά. Και αυτή είναι η διαφορά. Τα τροχαία με εγκατάλειψη των θυμάτων δεν είναι ατυχήματα. Είναι εγκλήματα που μένουν ατιμόρυτα, βροντοφώναξαν σήμερα μέλη της ομάδας SOS Τροχαία Εγκλήματα και εκπρόσωποι φορέων που βρέθηκαν στο πλευρό τους. Εκεί που έκλεισαν το δρόμο στην περιοχή της Αμουδάρας, στο σημείο που πριν από μία εβδομάδα παρασύρθηκε από διερχόμενο γιοταχή και εγκαταλείφθηκε βοήθητος 43χρονος πεζός. Χρέος μας λοιπόν είναι να προσέχουμε τους πεζούς. Ζητάμε την αλλαγή του άρθρου 43, ζητάμε μέτρα που να αποτρέπουν αυτή την παράβαση, αυτή την ανήθικη και απάνθρωπη παράβαση.